Α τελειώνουμε, είπε το φεγγάρι στον ήλιο, και ένα ψαλμό, ολότερα λιγμό, ένα σπασμό στα ουράνια μ' ανεβάζει. Είναι του κάτου κόσμου στεναγμό, σκοπό μοναχικό, το θάνατο σκεπάζει. Έκλεισα τα αυτιά μου και έτρεξα να βρω το φάρμακο. Το φαρμακείο και εγώ ήταν και απ' έξω ζαρωμένο, τι φλόγε έβλεπα που ανέβαιναν στη νύχτα. Ήρθε και μια φωνή, ήξερε που πήγαινε, να συναντήσει τη στάχτη. Δεν ησύχαζε, έψαχνε μέσα σε αυτή να βρει κάτι τη, δικό της, δεν βρήκε τίποτα. Ο κόσμο απ' έξω ταράχτηκε, η φωνή διάλεξε μια γωνία, πάτησε πάνω τη και άρχισε το τραγούδι. Μη φοβάσαι, Ιησού, θα σε παντρευτώ. Μη φοβάσαι, Μητερούλα, το παιδί σου θα αναστηθεί. Χωρί το φάρμακο έτρεμα και άρχισα να φωνάζω. Έπρεπε να είχε έρθει, κυρία, όταν με έδαιναν, φορώντα το στέμα σου, με στο φτηνό σου φόρεμα φτιαγμένη. Έφυγα για την Καθολική Εκκλησία, ένα τρελό έκνε τι πύλε του κόσμου. Στη λειτουργία ο επίσκοπο Φόσκολο, ενώ έδειχνε την καθηγιασμένη όστια, αγωνάτισε και μεταμορφώθηκε σε σιρήνα. Το πλήρωμα δαιμονιζόταν και δεν έφευγε, κοιτούσαν τα πόδια τη εκεί που τώρα έκαναν την εμφάνισή του τρισιάρι νικίδη, με του τρει ωκεανού μέσα του, τον Ινδικό, τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Χωρί να το καταλάβουν, οι πιστοί έπαιρναν σειρά να προσκυνήσουν και ότου θαύματο μόλι σήκωναν από του ωκεανού τα κεφάλια του, τα μάτια του είχαν μόνο θάλασσα και με αυτήν έβγαιναν στην οδό Πανεπιστημίου. Αγαπούσα τη θάλασσα όπω άλλοι αγαπούν τα γράμματα. Εγώ ποτέ δεν έπεσα στον ιστό του, γιατί η καταγωγή μου είναι από την τρέλα, ένα χωριό έξω από τη φθήβα. Δεν με πείραξε κανεί εκεί. Μια φορά, μόνο μια φορά, χτύπησε η πόρτα μου δυνατά. Ήταν η χαρά. Δεν το σκέφτηκα καθόλου, αμόλυσα τα σκυλιά μου. Χάθηκαν μαζί τη και κανένα δεν γύρισε πίσω. Μόλι έφυγα, με έβαλαν σε ένα ίδρυμα για να ξεφύγω. Πετούσα σαν χρυσόμυγα πάνω από τα ξυρισμένα κεφάλια των τρελών που προσπαθούσαν να με πιάσουν. Τότε άρχισα να τρώω άστρα, κοντινά, μακρινά, που έβεφταν στα χέρια μου. Ήταν από το Θεό. Σταμάτησα να τα δέχομαι. Αγόραζα το Θεό εγώ. Αγόραζα το Θεό εγώ σε τιμή διαβόλου, αναστατώνοντας τους ανθρώπους που είχαν χαρίσει τα κεφάλια τους αυτόν. Τούτο τον καιρό τρελαμένος έκανε ό,τι ήθελα, ξεχνώντας ότι η δικαιοσύνη μοίραζε χρόνια, σαν να μοίραζε δώρα στους αδερφούς μου. Μπροστά σε έναν φρεβολαβή διευθυντή, περνούσα για άλλη μια φορά το κατόφυλλο από το ανοιχτό του στόμα, χωρίς να ελπίζω τίποτα. Ο ένας με τον άλλο βγάζαμε κραυγές όπως οι μαϊμούδες γαντζωμένοι στα κάγκελα. Και τι δεν περνούσε από μπροστά μας στρατιώτες που είχαν σαπίσει στο θυμό τους, ακίνητοι, αμήλυτοι, στον τοίχο κολλημένοι, πουτάνες ελπίζοντας να λείψουν με μύρο το κορμί τους, ξοφλώντας τα χρέη τους στον ουρανό, παπάδες που πουλούσαν δαχτυλίδια και παράλληλοι του σε καροτσάκια. Καμία εντύπωση, παιδί στη γειτονιά μου, κάθε χρόνο μια φορά έφτανε μια κλούβα και μύρισα στι οικογένειε τα άγια των Αγίων, μικρά πλάσματα που τα πετούσαν ύστερα στου δρόμου για να ζωντανέψουν. Και εγώ, εγώ με ένα κεράκι, εγώ με ένα κεράκι, από πίσω έψενα το Χριστό ανέστη. Τώρα πια δεν πετάω, όπω να το πω, κουράστηκα. Έπρεπε να το κάνω χρόνια πριν, αλλά να. Με ξετρέλανα τα σύννεφα που κοκκίνιζαν, με ξεγέλασε ένα σώμα που πίστεψα πω γινότανε για μένα. Αφού δεν θα ποτέ, Ακόμα και αν τα κοράλια στη θάλασσα γεμίσουν τα χέρια μου με μαργαριτάρια, με ξεγέλασε ο Θεό που κατοικεί σε ένα ποταμό λάμποντα. I put a spell on you, I put a Κανεί δεν έχει πεθάνει, κανεί. Και πώ κοιμόμαστε όταν ο ήλιο λάμπει μέσα σα και τα παιδιά κατρακυλούν σαν πορτοκάλια και φροντίζουν να διώχνουν τον κλέφτη που στον ύπνο μα θέλει την καρδιά μα για την απασίμη. Κανεί δεν είναι όρθιο όλοι πέφτουν στου δρόμου μέσα στα αεροπλάνα που δεν θέλουν να του πάρουν. Κανείς δεν είναι όρθιος γιατί δεν ξέρουν πώς, γιατί η μάνα τους πόζαρε στο γάλα βλάχας και δεν είχε χρόνο να του σηκώσει. Και κανείς δεν ξέρει πως ο άγνωστος αδελφός μου βγάζει λουλούδια από το στόμα του και πως η μάνα μου μιλάει μόνο στα πουλιά και το όνομά της είναι καμία και πως όποιο στείλει το βέλος στον ουρανό και χάνεται είναι ευτυχισμένο. Χθε με έκλεψαν τη νύχτα, καθισμένο σε ένα παγκάκι θυμωμένο, σκεφτόμουν την ανίερη αυτή πράξη. Σαν να στραπεί από μπροστά μου η κυρία που με μεγάλωσε. Ήταν σε ένα κόκκινο ασθενοφόρο όρθια και χαιρετούσε σαν βασίλισσα τους περαστικούς που κατάπινε ένα φανάρι. Δίπλα μου κάθισε ο μάγος Μπαλτάσαρ με τα χέρια ψωμένα στον ουρανό. Ψιθύρισε ένα ψαλμό, μικρό και ταπεινό, που την κόλαση ταράζει. Στους κολασμένου δίνει ρυθμό και με χορό που φλόγες ανεβάζει. Ένας ψαλμός στη ζωή αυτό σκοπό στο θάνατο λυγίζει. Ένας ψαλμό, ωραίο αλοχαγός, το θάνατο σκεπάζει, ένας ψαλμός, αβάσταθ στα ουράνια σαν εβάζει, Γιώργος Κακουλίδης, I τε σπέλον γιού, Είναι το δώρο που μας άφησε λίγο πριν να φύγει Γιώργος Κακουλίδης. Λοιπόν, με τον Γιώργο ε, γνωριστήκαμε ε, αναπάντεχα, δεν υπήρχε κάποια συνεννόηση. Ήταν 1984 στο, σε ένα μπάρ των εξαρχείων. Ήξερε ότι συχνά εκεί και ήρθε και κοίταζε, ερευνούσε με το βλέμμα. Είχε κάτι πελώρια μάτια πάντα ο Γιώργος, πελώρια μάτια πραγματικά. Ήταν και δύο μέτρα μαντράχαλος, ωραιότατος άντρας, ευηδέστατος. Άντρας τότε νεαρός. Εγώ ήμουν 24, ο Γιώργος ήταν 7-28 χρονών, 4 χρόνια έχουμε διαφορά. Κάποια στιγμή με κοίταξε και φαίνεται κατάλαβε ποιο είμαι. Μιλάμε για εποχέ που δεν υπήρχαν ούτε Facebook, ούτε φωτογραφίε, ούτε όλα αυτά που τώρα καταλαβαίνει ποιο είναι ο άλλο. Τότε με το ένστικτο, με τη μυρωδιά, με την ποιητική διέστηση που τόσο χαρακτήριζε τον Γιώργο, έρχεται και μου λέει, Μήπω είσαι ο μπαμπασάκι, ψάχνω να βρω τον παμπασάκη». Του λέω εγώ είμαι. Μου λέει, έχω ακούσει για σένα γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με τον Καρούζο, κάποια στιγμή φαίνεται ε, τα είπαν εκεί και έμαθα ότι συχνά είσαι εδώ και ήρθα να σε βρω. Από εκείνη την ημέρα, νύχτα μάλλον, ε, δεν ε, πέρασε, θα το πω υπερβολικά αλλά είναι αλήθεια, δεν πέρασε λεπτό, δευτερόλεπτο που να μην είμαστε μαζί, είτε καθημερινό σε παρές, ώρες ατελείωτες, είτε νοερός. Για ένα διάστημα, λίγο μετά που τον γνώρισα, μετακόμισα στην Πλάκα, στο Μακρυγιάννη μάλλον, για να μας ακριβείς, ε, στην οδό Καλησπέρι και όταν ε, του είπα ότι μετακόμισα εκεί, ε, πήδηξα από τη χαρά του κόντου να τρυπήσει το ταβάνι από το άλμα που έριξε και μου λέει «Καλησπέρι στο 11», μιλούσε έτσι αργά και καθαρά, του λέω «Ναι Γιώργο, στο 11». Μου λέει και έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια. Εκεί είχε το εργαστήριό του ο Δημήτρη ο πατέρα μου, ο Δημήτρη ο Κακουλίδη, Ζωγράφο πάρα πολύ γερό, ωραίο τύπο. Δεν τον πρόλαβα εγώ. Από διηγήσει, από φίλου και από τον ίδιο τον Γιώργο. Και μου λέει εκεί απέναντι μεγάλο, εκεί μεγάλωσα. Και τώρα μένω απέναντι. Έμενε στη Διονυσία Ροπαγή αλλά η πίσω μεριά του σπιτιού του που είχε και μια βλίτσα. Ε, έβγαζε στην μπροστά μεριά του δικού μου σπιτιού. Δεν είχα τηλέφωνο τότε και ο Γιώργος κάθε πρωί να σημειώσω ότι δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν πολύ ξενυχτούσε, ήταν άνθρωπος που δεν ήθελε. είχε πέσει στο καζάν της πίσω και δεν τον ένοιαζαν όλα τα άλλα. Ε, ξυπνούσε το πρωί και άσε να φωνάζει με τη φοβερή φωνή που είχε «Ήκαρε, ξύπνα, ήκαρε». Δυνατά, ας πούμε, σ' άκουγε όλη η γειτονιά. Και σηκωνόμουν εγώ, και αρχίζαμε την περιπέτεια της περιπλάνησης στην πόλη, ατελείωτες βόλτες. Δεν εργαζόμασταν και πολύ τότε. Δεν, καλά, ποτέ δεν εργαστήκαμε στην ιστορική εργασία, αλλά εν πάση περιπτώσει κάναμε κάτι ψευτοβουλίες, κάτι προκαταβολές από βιβλία, εγώ μεταφράσει λίγο ραδιόφωνο. Οπότε είχαμε ε, το χρόνο. Η εργασία μας ήταν ο χρόνος, πώς ε, διευθετούμε τον χρόνο. Ε, δεν σερνόμαστε, απέναντι ήταν πάρα πολύ γόνιμες αυτές τι περιπλανήσεις και αρχίζαμε από την πλάκα και μια θαυμάσια έβγα, θυμάμαι, από αυτές που έχουν χαθεί τώρα, με μαρμάνιο τραπέζι και έκανε συγκλονιστικά αυγά μάτια με βούτυρο. Τρώγαμε τα αυγά μας και μετά άρχισε η βόλτα. Ε, βόλτα όπως γινόταν παλιά, δηλαδή σχολιάζαμε ό,τι βλέπαμε γύρω μας. Ε, χαιρετούσαμε φίλους και γνωστούς που είχαν τα ίδια χούγια με μας, δηλαδή να περιπλανιόνται στην πόλη <laughs> όλη μέρα και να συζητάνε, όπως η περιπατητική. Κάποια στιγμή καταλήγαμε στον Ντόλτσε, το είχε στέκει λίγο ο Γιώργος, στο Νιν και Εκεί τις περισσότερες φορές συναντούσαμε τον αείμνηστο τον Κωνσταντίνο του Τζούμα και άλλους φίλους, ποιητέ, καλλιτέχνες, σκηνοθέτε, μουσικούς, αυτά και γινόταν ένα ωραιότατο ε, γλέντι ένα τζέτζελο με πειράγματα, κουτσομπολιά, σχόλια, τι διάβασες τελευταία, τι έκανε η Τζέννη, τι έκανε ο Φίλιππος, διάφορα αυτά τα ωραία της ζωής που μας συνέχουν, δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Ε, ζει σε παρέ, ζει με φίλους, με φίλες, με ρωμένες, με συζύγους, δεν γίνεται η μοναξιά, δεν είναι, δεν είναι ανθρώπινο πράγμα κατ' εμέ. συνεχεία, παίρναμε πάλι τα πόδια μας, και φτάναμε στα σπίτια μα. επαναλαμβάνω, ο Γιώργο Γιονσίου του, η αφεντιά μου απέναντι στην οδό Καλησπέδη στο 11. Και ζήσαμε πάρα πολλέ περιπέτειε με τον Γιώργο. Πάντα, μα πάντα, ό,τι έκανε στη ζωή του είχε μια ποιητική χρειά, δηλαδή εμπροκειμένο που λένε ότι ακόμα και το σημείωμα του ράφτη είχε μια ποιητικότητα. Θα λέγαμε ότι και οι αφιερώσει που έκανε στα βιβλία και τα σημειώματα που άφηνε, είχε μια μανία ο Γιώργο, άφηνε σημειώματα παντού. Τα έδινε σαν ε, μαγκανίε, σαν χρησμού, σαν συμβουλέ. Μου έγραφε στο πακέτο από τα τσιγάρα. ήκαρε, σταμάτα να παίζει με τον Ήλικο. Διάφορα τέτοια. Ακόμα και αυτά είχαν μια ποιητικότητα. Και ζούσε καταβυθισμένο αυτό στην αγορά και στην ποίηση. Στην ποίηση και στην αγορά. Με του ανθρώπου, με τον Γιώργο τον Κούνδρου έκανε παρέα, με τον Τζούμα, όπω είπα, με τον Καρούζο βεβαίω, βεβαίω. Πάρα πολύ παρέα με τον Μιχάλη τον Κατσαρό, τον Μισελ μα. Ήταν, τον, τον είχε μεγαλώσει κατά κάποιο τρόπο Μισελ, με τον Θωμά τον Κόρπα, με όλου αυτούς τους ποιητέ που ήταν και άνθρωποι των δρόμων των καφενείων, της παρέας, του να πιούμε καφέ όλοι μαζί, να είμαστε όλοι μαζί και όλα. Ο Γιώργος Κακουλίδης, γεννημένος 1956, ήταν ένας άνθρωπος χειροποίητος, ένας ποιητή χειροποίητος και άνθρωπος χειροποίητος, αυτοδίδακτος σε όλα ε, και χειροποίητος με την έννοια που είχε δώσει ο Νίκος ο Καρουζος για το Χότσι Μίνγκ. Είχε γράψει ο Χότσι Μίνγκ, αυτός ο χειροποίητος ηγέτης. Ε, ήταν από νωρίς στα καράβια, δεν τέλειωσε λύκειο. Ε, ό,τι έμαθε το έμαθε μόνο του και με φίλου. Εκεί παίζει τεράστιο ρόλο στην Ελλάδα αυτή η συνάφεια των ανθρώπων. Δηλαδή το να κάνει παρέα με τον Καρούζο, τον Κόρπα και τον Μισέλ τον Κατσαρό και με τον Μπαμπά, τον Κακουλίδη και με ο παππού ήταν εγκλήπτη. Είναι σαν να έχει βγάλει 10 πανεπιστήμια. Λοιπόν, και οργάνωσε τη σκέψη του και εκεί μοιάζει λίγο και με τον Καρούζο και με τον Ηλία Τολάγιο. Οργάνωσε τη σκέψη του δύο από, γύρω από δύο κύριο άξονε. Ο ένα ήταν η Ορθοδοξία, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο μιλούσε συνέχεια για αυτά, πήγαινε στο Άγιον Όρο, πάρα πολύ σε διάφορα κελεύσματα και τρόπου ζωή τη Ορθοδοξία. Ο δεύτερο άξονα του Γιώργου ήταν κατά κάποιο τρόπο η πολιτική, χωρί όμω να είναι εντεταγμένο κάπου. Απλώ ήταν πολύ φίλο με τον Κωστή Μοσκόφ, που ήταν στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα και είχε μια πολιτική σκέψη δικιά του. Και αυτή η ε, χειροποίητη έγραφε εξάλλου χρονογραφήματα και κείμενα συχνά πυκνά στο και κάθε φορά που γινόντουσαν εκλογέ, δήλωνε και καμιά φορά, ε, λίγο τσακωνόμαστε γι' αυτό, δήλωνε, δήλωνε την υποστήριξή του στο ΚΚΕ. Παραλλήλως με την ε, ποιησή του, με τα πείματα που έγραφε, από μικρός και μάλιστα πρώτη συλλογή, την είχε βγάλει ο Αίμιστος ο Βλάχος, ο Φίλιππος ο Βλάχος, σε εκδόση κείμενα, το Liberty παραλλήλως ζωγράφιζε. Ε, παντού όπου βρισκότανε, όπως είπα πριν, έγραφε και σημειώματα και χρησμούς και μαγκανίες, αλλά ζωγράφιζε αγγελάκια, ψάρια, τον Ιησού, κάπως ακατέργαστα, με μια παιδικότητα την οποία πολύ μοχθούν να φτάσουν, αλλά δεν μπορούν, ο Γιώργος την είχε εγγενή, ε, και ζωγράφιζε όλα αυτά. Ε, μάλιστα μια από τις φορές που βρεθήκαμε, μου δώρησε ένα πίνακα που έχει κάνει, πάνω σε ξύλο τον ζωγράφισε μελάδια που λέγεται ονιότητα. Αλλά και πολλά σκίτσα, πάρα πολλά σκίτσα μου τα δώριζε, τα δώριζε σε ανθρώπους και όλα αυτά, δεν κράταγε τίποτα. Ε, και επίσης θύτευσε, κατά τη γνώμη μου, με πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι ένα φαινόμενο το οποίο χρήζει μελέτης, δηλαδή όταν ο ποιητής γράφει πεζό, τα καταφέρει περίφημα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ταχτσή ξεκίνησε ω ποιητή, ο Γιώργο ο Ιωάννου, ο Βλάντιμιρ Ναμπόκοφ, ο Έρνερ Χέμινγκουεϊ, ακόμα και ο Νόρμα Μέιλερ είχε γράψει ποιήση. Ο, 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 όταν ο Γιώργο το γύρισε, έκανε και τη στροφή στην πεζογραφία χωρί να καταλήψει την ποιήση. Το αποτέλεσμα κατεμένε συνταρακτικό και λαμπρό, διότι βλέπουμε ένα πεζό με, με υπόθεση, με αρχή, μέση, τέλο, με, με χαρακτήρε, με πρόσωπα, με γυναίκε, με άντρε, αλλά έχει αυτή τη φοβερή λοξή ματιά του ποιητή. Γίνεται, μπορεί να πει κανεί, στι τρελή μέσα εκεί, στα πεζά του κείμενα, ε, στα μυθιστορήματά του και στα μικρά που έγραφε και δημοσίευε σε εφημερίδε, κυρίω στο Ριζοσπάστι, που ήταν σαν χρονογραφήματα. Υπάρχει εκεί μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση του πώ αντιμετωπίζουμε τη ζωή, πώ αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα, πώ φιλοσοφούμε πάνω στο ζήτημα του χρόνου, που είναι το κυρίαρχο ζήτημα για μένα, το, το τι είναι ο χρόνο και πώ ζούμε τα δευτερόλεπτά μα και άλλα φιλοσοφικά ζητήματα που απασχολούσαν τον Γιώργο. Τι είναι ο θάνατο, τι είναι η φιλία, τι είναι ο έρωτα, τι είναι η αγάπη, τι είναι το σμίξιμο των ανθρώπων, τι θα πει παρέα. Ο Γιώργο δεν χρησιμοποιούσε τη λέξη παρέα, έλεγε η φάρα, η φάρα μα. Χρησιμοποιούσε το πιο, το πιο μάγκικο, θα λέγαμε, τη ε, την πιο μάγικη λέξη, έλεγε η φάρα. Και εμπλούτισε τα πεζογραφήματά του με σκυλιά, είχε μια αγάπη στα σκυλιά, πλησίαζε άφοβα αντέσποτα σκυλιά, τα βρίσκε στον δρόμο και τον αγαπούσαν αμέσω τα προσετεριζόταν θα λέγαμε, πάρα πολύ τυφέρος μαζί τους. Και υπάρχουν και σκυλιά που μιλάνε, σκυλιά που κάνουν διάφορα σουρεαλιστικά πράγματα, όπως και στην πεζογραφία του Τόμα Σπίνσον, υπάρχει ένα σκύλο ο οποίος διαβάζει Χένι Τζέιμς ας πούμε και μιλάει και πάει λέγοντας. Κατάφερε με πολύ συνηθιστικό τρόπο να συνδυάσει αυτές τις τρεις ιδιότητες του ποιητή, του πεζογράφου και του ε, ζωγράφου, διότι πάνω απ' όλα είχε συγκροτήσει χειροποίητα, αυτοδίδακτα, αλλά δεν έχει σημασία, αν δεν τα καταφέρνουν έχοντας κάνει λαμπρές σπουδέ. Είχε συγκροτήσει ο Γιώργος μια προσωπική δικιά του ιδιότυπη, ιδιόρυμη, αν θέλετε, ματιά πάνω στα πράγματα, μια δικιά του ε, φιλοσοφία ζωής, ένα δικό του τρόπο του σκέπτεστε και αυτό φαινόταν και μέσα στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, η δοτικότητά του και η αδιαφορία του για τις μέριμνες της οικονομικού ε, ας πούμε, του νοικοκυριού ήταν παρημιώδης. Ε, όταν παντρεύτηκε, είχαν πάει μήνα μέρητος με την θαυμάσια με τη λιτό, την σύζυγό του και φίλη μας, φίλη μου, Είχαν πάει στο Άμστερνταμ και κάποια στιγμή ο Γιώργος όταν έβλεπε κανένα φτωχό, ένα ρακένδιτο, χωρίς να επαιτεί ο άλλος, και έχει γράψει πολλά για την επαιτία, έβγαζε χιλιάρικα γιατί το έδινε. Τότε δεν πήγαν 5.000 Και του λέει: Ρητό, το, μάτια μου, θα, θα ξεμείνουμε. Τι είναι αυτά που κάνει. Οπότε ο Γιώργο έκανε το εξή απλό και φιλοσοφικά κέριο. Και πήρε όλο το μάτσο τα χρήματα που είχε και τα πέταξε ε, σε ένα κανάλι του Άμστερνταμ. Και τη είπε: Έχει ο μεγάλο. Ε, Τέλο πάντων, πήγαν στην άλλη γούλο στα μάτια, σοκαρίστηκε, αλλά τη έγινε ένα μάθημα ζωή τεράστιο έτσι. Ε, πήγαν στην πρεσβεία, είπανε μας κλέψαν, είπανε διάφορα εκεί αυτά, χάσαμε τα χρήματά μας, Του ε, τους βάλαν σε ένα αεροπλάνο, τους δώσαν τα ειστήρα και γυρίσαν. Και είχε αυτή τη φιλοσοφία, δηλαδή μπορεί να βγαίνει στον δρόμο και ό,τι είχε απάνω του, να το πρόσφερε εδώ κήθε και να γύρισε χωρίς τίποτα. Έκανε δώρα, συνέχεια έκανε δώρα αλόκοτα. Εμένα, α πούμε, μια μέρα μου λέει για τα γενέθλιά σου: ένα καταπληκτικό δώρο που ταιριάζει με το χρώμα των ματιών σου. Εγώ φοβήθηκα να μου κάνει τώρα καμιά γραβάτα, α πούμε, γαλάζια που δεν ξέρω πώ φαίνεται και δίνεται η γραβάτα. Λέω, ξέρω, κάπου λόβερ θα μου έχει πάρει, δεν μπορούσα να φανταστώ τι γαλάζιο μου πήρε για τα μάτια μου. Και μου πήρε ένα σουγιά από αυτό που βλέπουμε σε ταινίε, α πούμε, του Νικολαίδη, αυτό το μαραφέτι μου πήρε τώρα. Κλάτ. γι' αυτό τώρα το χρησιμοποιώ εγώ από τότε. Ε, για να κόβω τις ειδήσεις των βιβλίων βέβαια και όχι για να σκοτώνω ανθρώπους. Ε, εντάξει, ε, ένα πολύτιμο φετίχα, α πούμε, στη ζωή μου, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τι θα πήγα, αλλά, τι χαλάζει, τι χρώμα το ματιό μου πήρε. Ε, μου είχε φέρει αυτό το αυτοκινητάκι το κίτρινο, το οποίο το αγαπάω και το πάντα το φροντίζω, α πούμε, δεν θέλω να το χάσω ποτέ. Ε, βιβλία, ξαφνικά, που του γυάλιζε ένα βιβλίο, το νησί του Παπαγάλου, ένα βιβλίο, βιβλίο κόμιξ αυτά, Πώ ήταν τα μπλε και όλα αυτά. Πάντα έγραφε μία αφιέρωση. Ε, Στίχου, ε, ζωγραφιέ του, Σκίτσα. Ε, όχι μόνο σε μένα δηλαδή, δεν ήταν ε, δικιά μου ιστορία μόνο αυτή και σε όλους τους φίλους που είχε, δεν είχε πολλούς, ήταν μετρημένοι φίλοι του και μάλιστα μας έβλεγε για αδέρφια του. Εμένα σε έλεγε στον Νίκαρο που είναι λίγο φίλος και πολύ αδελφός. Ή αδερφέ μου πρόσχε τις μοτοσυκλέτες, στον Νίκαρο για να μπες με τις μοτοσυκλέτες γιατί είχα ένα τύχημα και ήμουν 40 μέρες κατάκητος και μου αφιερώσε το βιβλίο με αυτό το, το, το χρησμό, τη συμβουλή. Ε, αυτά τα τρία. Ε, ζωγραφική ποίηση και πεζογραφία με ένα ποιητικό τρόπο τον οποίο είχε αντλήσει από την καθημερινότητά του. Όπως σας είπα, με, αυτά, με τη δοτικότητα, με το πόσο σε κάθε μέρα, με την περιπατητική του μανία, ας πούμε. Και έτσι είχε μια σφαιρικότητα και μια συνοχή. Οι τρεις αυτές πτυχές δεν συγκρούονται. Ο ζωγράφος Κακουλίδης, ο ποιητής Κακουλίδης και ο πεζογράφος Κακουλίδης είναι ένα και το αυτό πλάσμα. Κεφάλαιο, φιλμικό κεφάλαιο 3, ας πούμε αυτό που βλέπετε ότι είναι σαν ένα μυθιστόρημα με τρία κεφάλαια, φιλμικό κεφάλαιο 3 ε, που έχει τον τίτλο «Η Μεγάλη Παρασκευή των Ρασοευχίδων». Τι είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι η πιο θρητική περιπέτεια που έχω ζήσει με τον Κακουλίδη, τον Γιώργο Κακουλίδη και μάλιστα έχει γραφτεί ε, τρεις φορές σαν πεζογράφημα, δύο εκδοχές είναι δικές μου, η ε, μία έχει βγει σε βιβλίο, η άλλη δημοσιεύτηκε στα νέα σαν διήγημα. Τελείω διαφορετικό, αλλά είναι ο πυρήνα είναι ο ίδιο, η ίδια ιστορία. Και η τρίτη εκδοχή είναι από την Κλεοπάτρα Λιμπέρι. Και μία τέταρτη εκδοχή ήταν ένα σενάριο που είχε κάνει ένα σκηνοθέτη που του είχε αρέσει η ιστορία και το βιβλίο. Και το έκανε σενάριο το οποίο δυστυχώ δεν έγινε ταινία ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία. Τα... Είναι, είναι, σαν τα όνειρα μερικά πράγματα. Μένουν στη μνήμη και α μην έχουν υλοποιηθεί. Λοιπόν, ήμασταν Καρούζο Κακουλίδη, ο Θάνος ο Σταθόπουλος και εγώ ε, πίναμε σε ένα μπαρ στα Παπάκια και μετά αποφασίσαμε να συνεχίσουμε σπίτι μου ε, πολύ αργά μέσα στη νύχτα, τότε κυκλοφορούσαμε και πολύ αργά. Και ο Νίκος επέμενε να του βάλω ποτό. Εγώ του είχα πει από το ταξί πριν ότι δεν έχω ποτό στο σπίτι, διότι περνούσα μια περίοδο αποχής και εγκράτειας και ο Νίκο επέμενε, τέλο πάντων είχε εκνευριστεί. Κάποια στιγμή βρήκε κάτι ούτεμπεργκ που είχα και άρχισα να σερβίρουμε τα ούτεμπεργκ. Αυτά τα χωνευτικά, αλλά έχουν ξέρω, 40 βαθμ, βαθμού αλκοόλ. Και πα περιπτώσει, μέσα στον εκνευρισμό αλλά και τη γλύκα και όλα αυτά, ε, έπεσε η πρόταση να πάμε στο Άγιον Όρος να γίνουμε ρασοευχήδε. Ρασοευχή είναι όταν ένα άνθρωπο ο οποίο γίνεται ρασοευχή, όταν είναι αρκετά ευλαβικό, δεν είναι για μοναχό όμω, αλλά του δίνει ένα ράσο και μια ευχή εξού και ρασοευχή. Και ξεκινήσαμε λοιπόν να πάμε στο Άγιον Ο Κακουλίδη ε, και εγώ ήμασταν παντρεμένοι με τη Λιτόρ και τη Ζήκη αντιστοίχω. Ο Καρούζο all alone εκείνη την περίοδο. Ε, δεν εντοπίσαμε τις, δηλαδή, τα κορίτσια και φύγαμε, πήραμε ένα ταξί. Πού θα πάτε, πήραμε ό,τι λεφτά είχαμε και δεν είχαμε. Ήθελε και ο Καρούζο να συνεισφέρει και να περάσουμε από το σπίτι να πάρει χρήματα, γιατί είχε πληρωθεί από το τρίτο. Πού πάτε, λέει ο ταξί, του λέμε Αγιον Για μα κοίταξε περίεργα βεβαίω με στη. Ήταν Σάββατο προ Κυριακή. Μα κοίταξε πολύ αλόκοτα. Μου λέει: Θα σα πάω εγώ στο σταθμό ε, Λαρίσης και από εκεί κανονίστε. Μα πήγε στο σταθμό Λαρίσης όπου προσλάβαμε έναν από αυτού που είχαν τα ταξί που ήταν και ψιλοπαράνομο αν δεν κάνω λάθο. Και ξεκινήσαμε για ουρανούπολη. Οπότε έγινε το ένα να δει μπροστά κατημένο ο Καρούζο, πίσω, Κακουλίδη δύο μέτρα, ο Θάνο που είναι λίγο. Ζαν Πολ στη σωματοδομή και στο πρόσωπο ενίοτε. Και εγώ παραδίπλα και χαράματα τώρα, έχει πάει η ώρα 5-6, ξεκινήσαμε να πάμε στο Άγιο Νόζα, να γίνουμε ευχίδε. Ο Κακουλίδη ε... πρότεινε να πιούμε ένα καφέ στο Λεβέτη, Από του Λεβέντι τηλεφώνησε στην Λιτότη γυναίκα, τον ειδοποίησε και τη ζήτησε και ότι πάμε στο Άγιο Νόζα, αλλά θα γυρίσουμε. Φανταστείτε. <laughs> 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 Αχ, το σκέφτομαι και γελάω με νοσταλγία και με γλύκα. Εν συνεχεία φτάσαμε στη Λαμία όπου ο Καρούζος, ο Νίκο μα ήθελε δίκαια καλά να πάρει κολλήριο γιατί το πούνε σαν τα μάτια του. Ψάχαμε να βρούμε φαρμακείο, δεν υπήρχε, χωθήκαμε και στα στενά. Ήταν Κυριακή, βρήκαμε τέλο πάντων ένα ανοιχτό, πήραμε το κολλήριο και πριν φτάσουμε στη Στυλίδα, είχαμε περάσει τη Λαμία σε ένα πράγμα που ήταν κρανίου τόπο, α πούμε, και δεν υπάρχει τίποτα. Ο Καρούζο λέει: Στοπ! Παρακαλώ οι κύριοι να κατέβουν και είπε τη φοβερή φράση «Δεν θα χάσω εγώ την όρασή μου για τρία τσογλάνια». «Δεν θα χάσω εγώ την όρασή μου για τρία τσογλάνια». «Κατεβείτε κύριοι». Μας πει και τσογλάνια και κυρίους. Κατεβήκαμε εμείς με πνιχτά γέλια. Ο, ο Καρούζος είπε στον ταξιτζή, στον οδηγό έκανε στροφή 180 μιρών και γύρισε στην Αθήνα και εμείς ξεκινήσαμε με auto στοπ ε, να γυρίσουμε στην Αθήνα. Γιατί εκεί πέρα δεν υπήρχε τίποτα. Είμαστε στην πουθενά που δεν μα παράτησε ο Νίκο και καλά έκανε. Γιατί αλλιώ δεν θα υπήρχε η ιστορία αυτή. Και κάποια στιγμή είχε πλάκα γιατί εκείνη την εποχή είχε κάνει θράψη η ταινία ε, Παρίσι Τέξα που είναι ο Τρέβι και περπατάει, περπατάει, περπατάει ατελείωτα του Βιν στην ταινία. Και ακούγεται ο, η μουσική του Ράι Κούντερ να κάνει το θυμάμαι σαν τώρα. Οπότε ο Κακουλή, όπω πηγαίναμε, σαν την άδικη κατάρα, με στο χάρι και ο ήλιο να βαράει κατά κέφαλα. Ε, μας Μα λέει, αρχίζει ο Κακουλήδη μάλλον και παίζει αυτό. Κάνει το ράι κούντερα, α πούμε, και εμεί ότι είμαστε οι περιπατητέ. Τέλο πάντων, μα πήρε ευτυχώ μια συμπαθέστατη καθηγήτρια γαλλική φιλολογία, όπω αποδείχθηκε. Μα κατέβασε στην Αθήνα. Εκεί πέσαμε πάνω. Αυτέ οι συμπτώσει είναι υπέρογε. Πέσαμε πάνω στο Γεωργάκη το Μαρκόπουλο που τον αγαπάμε πάρα πολύ και ε, ανταλλάξαμε κάτι ποιητικέ κάτι Γυρίσαμε στα σπίτια μας κατάκοποι αλλά σκασμένοι στα γέλια και εν συνεχεία έμεινε αυτό, όλη αυτή η περιπέτεια μας έμεινε στο μυαλό με διάφορες παραλλαγέ, ε, ε, ακούγονται ποικίλε εκδοχές αλλά αυτή είναι, αυτός είναι ο πυρήνας της ιστορίας και δείχνει πως ε, υπήρξε μία εποχή που ζούσαμε σαν ποιητέ. Δηλαδή, δεν ήταν το, το ζήτημα δεν ήταν να γράφουμε μόνο ποίηματα, το ζήτημα ήταν να ζούμε, να είμαστε ετοιμοπόλεμοι για μία ποιητική περιπέτεια. Να είμαστε, πώς λένε, έσω έτοιμος, που λένε πρόσκοπη, ε, για μία ποιητική περιπέτεια. Ωραία ήτανε. Πάντα θα το θυμάμαι τον Γιώργο. Ε, oh ατελείωτε συζητήσει για ό,τι θέμα μπορεί να φανταστεί κανεί από το. Ε, γιατί όχι τηλεοπτική είχε μάτι και οροσκόπου και όλα αυτά και πόσο παράφρον ήταν, μέχρι για τον ε, Άγιο Βασίλειο τη Μονή Σταυρονικήτα και των το Σιμεών τον Γρηγοριάδη τον Περουβιανό. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανεί, πέφτανε στο τραπέζι, τα συζητούσαμε με αγάπη. Έχουμε περάσει ένα λυσμόνι το Πάσχα μαζί. πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Δέσαμε, γίναμε, γίναμε ε, μία συμμορία σεξπιρ, μία φάρα που θα έλεγε και ο αείμνησος ο Γιώργος που πάντα είναι σαν να ζει τώρα, τον θυμάμαι συνέχεια, δεν έχει σταματήσει από το 1984 που γνωριστήκαμε, κάθε σταλαγματιά δευτερολέπτου στη ζωή μου υπάρχει μέσα και ο Κακουλίδης.